Έλα, σταμάτα κατά πως. Γιατί τι έγινε. Θεματικά δεν σ' αρέσει. Πάρα πολύ τρελαίνω. Και εμένα, και εμένα. Αγάπη μου, είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί σου. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα όμως. Τι έγινε. Με τον άντρα σου γιατί χώρισες. Πού τον θυμήθηκες τώρα τον Αλέκο. Τον θυμήθηκα. Είχαμε πολλά προβλήματα. Ερωτική χημεία δεν υπήρχε. Δεν τα πηγαίναμε καθόλου καλά. Βέβαια δεν έχουμε πάρει διαζύγιο. Τι, γιατί δεν έχετε πάρει. Δεν μου το δίνει. Καλά πλάκα μου κάνεις τώρα έτσι. Ό,τι και να κάνεις δεν με νοιάζει. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν θέλω να έχω καμία ανάμειξη σε αυτό το θέμα. Εντάξει. Ειλικρινά σου λέω. Να σου πω φεύγω τώρα, μην με κάνεις. Τα λέμε. Εσύ βρήκες το δρόμο. Παιδάκι μου, στη δουλειά ήμουνα. Έτσι πήγες στη δουλειά. Ναι, γιατί. Δεν σ' αρέσει το φορεματάκι μου. Θες να μου πεις ότι εσύ έτσι δουλεύεις. Ναι. Δηλαδή, όχι, κοίτα. Πήγα πρώτα στη δουλειά και μετά πήγα και μία βόλτα. Α, βόλτα. Ναι. Μήπως αυτή τη βόλτα τη λένε Θωμά. Δεν κατάλαβα, με ελέγχεις τώρα. Δεν χρειάζεται να σε ελέγξω. Όταν σε παίρνει 10 φορές τη μέρα ένας Θωμάς, δεν θέλει και πολύ μυαλό. Καλά. Να δεχτώ ότι έκανες μια νέα σχέση, χωρίς να μου το πεις. Έπρεπε να βρεις τόσα χρόνια νεότερο. Χάθηκαν οι άντρες της ηλικίας σου. Έλεγχο μου κάνεις, κορίτσι μου. Δεν χρειάζεται. Σας είδα από το μπαλκόνι. Μαζέψου. Ποιοι μας είδαν. Εγώ. Σας είδα από το μπαλκόνι πριν λίγο, πριν έρθεις. Παράτησες τον μπαμπά για ένα νεότερο. Όχι, δεν τα ξέρεις καλά, κορίτσι μου. Ο πατέρας σου μας παράτησε. Έχεις τόσο καιρό να έρθεις να με δεις και έχεις και νεύρα από πάνω. Φαίνεται ότι έχω νεύρα, ε. Και πώς δεν φαίνεται. Και με ποιον παρακαλώ έχεις νεύρα. Η κορούλα σου. Η μάνα σου. Έστω αφού το θες έτσι. Η μάνα μου. Θα έχει μάλλον. Σιγά το πράγμα. Ελεύθερη είναι. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Ελεύθερη λέει. Πού είναι ελεύθερη, έχει χωρίσει με τον παπά και δεν το ξέρω. Σιγά μωρέ. Τυπικότητες είναι αυτές. Αμάμπια, πώς κάνεις έτσι. Είναι μικρότερος. Μικρότερος. Σιγά το πράγμα τώρα. Και πόσο μικρότερος είναι. Τουλάχιστον δεκαετία. 10 χρόνια. Μην ανησυχείς, δεν κρατάνε αυτές τις σχέσεις. Κάνε λίγο υπομονή. Υπομονή, υπομονή. Δεν έχω υπομονή. Έννοια σου όμως. Έχω βρει τον τρόπο να τις χωρίσω. Πες, με τη μαμά τι γίνεται. Τι να γίνει, βρε κορίτσι μου. Εντάξει. Έφυγα από το σπίτι γιατί ήθελα να σκεφτώ κάποια πράγματα. Είμαστε πολύ καιρό μαζί, καταλαβαίνεις. Εντάξει, το γεγονός ότι έχεις φύγει από το σπίτι δεν είναι και λίγο. Δεν είναι λίγο, αλλά εγώ δεν θέλω να ανησυχείς. Εντάξει, απλά έπρεπε να φύγω γιατί ήθελα να πάρω λίγο το χρόνο μου. Εσύ συγκεκριμένα δεν ξέρω πόσο χρόνο έχεις ακόμα. Γιατί πιστεύω ότι η μαμά κάνει τα δικά της και εσύ κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου. Τι εννοείς? Εννοώ ότι η μαμά έχει βρει άλλον, μπαμπά. Πλάκα κάνεις τώρα. Καθόλου πλάκα. Και όχι έχει βρει άλλον. Είναι και 10 χρόνια νεότερός της. Τουλάχιστον. Τι? Αυτό που άκουσες. Γι' αυτό σου λέω. Αν είναι να κάνεις κάτι, κάν' το γρήγορα. Έλα, μωρό μου. Ναι. Καλά είμαι. Σε πόση ώρα? Όχι, τέταρτο. Δεν προλαβαίνω. Έλα. Ναι. Σε μισή ώρα. Αυτό σου... κλείσε λίγο γιατί μου χτυπάνε. Ναι. Σε μισή ώρα. Έλα. Γεια, γεια. Αλέκο. Να περάσω. Παίρνω. Η Χαρά δεν είναι εδώ. Δεν ήρθα γιατί η Χαρά. Για σένα ήρθα. Για μένα. Να. Τι θες.
Σοφία, θέλω να τα ξαναβρούμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση τέτοια. Άλλωστε, εμείς έχουμε χωρίσει, το ξέρεις. Ναι, δεν έχουμε χωρίσει ακριβώς. Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο. Ναι, διαζύγιο δεν έχουμε πάρει γιατί δεν το δίνεις εσύ. Σοφία, το παιδί, δεν το σκέφτεσαι καθόλου. Α, εγώ δεν το σκέφτομαι. Εσύ που μας παράτησες και έφυγες, το σκεφτόσουνα τότε. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Έλα, γιατί βιάζομαι κιόλας. Γιατί δεν δίνεις μια ακόμα ευκαιρία στο γάμο. Όσες ευκαιρίες έδωσα στο παρελθόν, εσύ τις κλώτσισες. Λοιπόν, σε παρακαλώ, βιάζομαι. Γιατί, για να πας στον πιτσιρικά. Έλα, Λέκο, έλα και μην ξανάρθεις χωρίς να με ενημερώσεις. Σε παρακαλώ, φύγε. Στο λίγο, μωρέ. Να κάτσουμε λίγο. Γιατί μου το παίρνεις, βλέπω. Εντάξει, να μιλήσουμε και λίγο. Τι να πούμε. Είσαι λίγο ανήσυχη, γιατί. Σημαίνει κάτι. Όχι, όλα καλά. Πώς όλα καλά, αφού ερχόμαστε εδώ να κάτσουμε και δεν κάνουμε και τίποτα, μόνο τηλεόραση είμαστε. Πες μου τι τρέχει, σε παρακαλώ. Έλα, Θωμά, μην με πιέζεις, όλα καλά σου λέω. Σίγουρα δεν σημαίνει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι. Τις προάλλες ήρθε από το σπίτι μου ο Αλέκος. Ο άντρας σου. Ο πρώην άντρας μου. Ο πρώην. Αφού δεν έχετε πάρει διαζύγιο, πώς πρώην. Πρώην είναι. Θωμά, μαζί σου είμαι. Μην αρχίζεις πάλι. Και γιατί το άνοιξες, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το άνοιξες. Τι εννοείς. Τι εννοώ, γιατί το άνοιξες την πόρτα. Δεν μπορείς να μιλήσεις στο τηλέφωνο. Πρώτα απ' όλα δεν ήξερα ποιος είναι. Και δεύτερον, μην ξεχνάς ότι έχω ένα παιδί μαζί του. Εντάξει, όλο δικαιολογίες δηλαδή. Και εγώ θα έρχεται εδώ πέρα ο πρώην άντρας και θα τον ανοίξει την πόρτα. Έλα, σε παρακαλώ, μην αρχίζεις τέτοια. Έλα τώρα. Πάλε όψε. Γιατί τόσο σκεπτική, μήπως τσακώθηκες με το αίσθημα. Χαρά, σε παρακαλώ, Άντε, λέγε, τι έγινε. Τις προάλλες. Είχε έρθει ο πατέρας από το σπίτι. Άντε, αυτό είναι τέλειο ρε μαμά. Και... Τέλειο. Τέλειο. Θέλει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έλα ρε μαμά. Τι είναι αυτά που λες, κοριτσάκι μου. Ποιος σου είπε ότι εγώ με τον πατέρα σου θα τα ξαναβρώ. Τέλος αυτό. Δεν υπάρχει. Και στο κάτω-κάτω, εγώ έχω τώρα το Θωμά. Ο Θωμά. 10 χρόνια νεότερο. Ο Θωμάς. Με έχει κάνει και νιώθω υπέροχα μαζί του. Νιώθω πολύ όμορφα. Αχ, όρινε τώρα να μας πεις ότι μας περιμένει και κανένα αδερφάκι. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ με τον πατέρα σου, τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα ξαναβρούμε. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Μια προσπάθεια, ρε μαμά. Διαζύγιο δεν έχετε πάρει ακόμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Στο λέω και στο υπογράφω. Και μην επιμένεις αυτό το θέμα. Τέλος με τον πατέρα σου. Έχω κουραστεί να ακούω βλακίες. Χαρά. Χαρά. Εγώ δεν έχω καταλάβει το σχέδιό σου. Απολύτως τίποτα. Τι λες και εσύ, Αλέκο. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι λάθος. Α, καλά. Στην Κοσμάρα σας και οι δύο, έτσι. Δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω τόση ώρα. Σας λέω, είναι ερωτευμένη με τον πιτσιρικά. Όχι και ερωτευμένη, καλέ. Μία σχέση έχει, αμάντια. Εγώ τη ζω κάθε μέρα στο ίδιο σπίτι. Είναι ερωτευμένη. Γι' αυτό, παπά, σου λέω, διεκδίκησέ την. Ούτως ή άλλως δεν έχετε πάρει διαζύγιο ακόμα. Μαζί είστε. Όχι, είναι μαζί. Χωρισμένη είναι. Ωπα, Μαρία. Σε διάσταση είμαστε. Απλά δεν έχουμε χωρίσει. Περνάμε απλά μια δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση. Στην Κοσμάρα σου, ρε πατέρα, στην Κοσμάρα σου. Σου λέω, διεκδίκησέ την, τη χάνουμε. Τι να κάνω δηλαδή, αυτό κάνω τόσο καιρό. Θύμισε της τα παλιά σας, τα ταξίδια σας, τα ωραία σας. Τι θέλω τη μάνα μου πίσω.
Σοφία, γιατί θέλεις να τα ρίξεις όλα στο Φρόντο? Ξεχνάς όλες αυτές τις ωραίες στιγμές που έχουμε περάσει μαζί. Όλα τα ταξίδια, τα γέλια που έχουμε κάνει, τα γλέντια που έχουμε κάνει. Πώς τα ξεχνάς όλα αυτά έτσι? Όχι, Αλέκο, δεν τα ξεχνάω. Αλλά θυμάμαι πολύ περισσότερο τις δύσκολες στιγμές που έχουμε περάσει μαζί, που είναι πολύ περισσότερες. Εντάξει, Σοφάκη, όλα τα ζευγάρια έχουν δύσκολες στιγμές. Και καλές στιγμές και κακές στιγμές, έτσι είναι οι σχέσεις. Όχι, εμείς τα τελευταία χρόνια μόνο κακές στιγμές είχαμε. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου το διαζύγιο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Διαζύγιο δεν σου δίνω που να χτυπιέσαι. Δεν θα με βάλεις εμένα ίσα κι όμοια με τον πιτσιρικά. Θα σε διεκδικήσω μέχρι τέλους. Βρε, Αλέκο μου, άκουσε με. Τα πάντα μέσα μου για σένα έχουν σπάσει. Δεν μπορούμε να είμαστε πια μαζί. Αυτό όμως, το ότι νιώθω για σένα, δεν σε κάνει να είσαι κακός πατέρας. Σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου το διαζύγιο. Καλά, θα το ξαναδούμε για το Σάββατο. Μιλάμε και την Παρασκευή. Εντάξει. Να περάσω? Θα σε πάρω αργότερα. Πέρνα. Κοριτσάκι μου, θα ήθελα να σου μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για πες. Επιτέλους, εγώ με τον πατέρα σου πήραμε το διαζύγιο. Ευχαριστημένη? Ναι, μωρό μου, είμαι ευχαριστημένη. Το ήθελα πραγματικά πάρα πολύ. Σου το έχω ξαναπεί, οι σχέσεις έτσι είναι. Καλός ή κακός, αν σπάσει το γυαλί δεν ξανακολλάει. Μάλιστα. Επίσης θέλω να σου πω ότι χώρισα και με το Θωμά. Γιατί? Γιατί. Γιατί δεν ταιριάζαμε όσο πίστευα. Στα έλεγα από την αρχή εγώ. Ναι, κοριτσάκι μου. Τώρα η Μανούλα θα αφοσιωθεί αποκλειστικά και μόνο στο κοριτσάκι της. Εντάξει, μωρό μου, εσένα σε θέλω χαρούμενη, ευτυχισμένη. Κι αν κάποια στιγμή βρέθηκε κάποια σχέση και ταιριάξω, θέλω να ξαναπροσπαθήσω. Εντάξει? Κάποια στιγμή. Ναι, αγάπη μου. Ναι, κοριτσάκι μου. Ναι, μωρό μου. Σε ευχαριστώ.